Είμαστε εδώ στους αγώνες τέχνης στα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη, που γίνονται για 10η χρονιά φέτος. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά, γιατί φιλοξενούμε σχολεία από πολλές πόλεις, ταξιδεύουν για να έρθουν σε εμάς, βρίσκουν βήμα για να δείξουν τη δουλειά τους, τη μουσική δουλειά τους. Αλλά πολλές φορές οι αγώνες τέχνης γίνονται αφορμή για να κάνουν μουσική δουλειά. Δηλαδή υπάρχουν σχήματα τα οποία δούλεψαν και βρέθηκαν για να έρθουν εδώ. Αυτό είναι ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Είναι επίσης πάρα πολύ ελπιδοφόρο και πάρα πολύ αισιόδοξο το μήνυμα που φέρνουν όλα τα σχολεία. Ακούσαμε πολύ υψηλού επίπεδου δουλειές. Τα σχολεία κάνανε εξαιρετικά πράγματα, ποικίλα. Ακούσαμε έντεχνο, ακούσαμε ρεμπέτικο, ακούσαμε ροκ, ακούσαμε συμφωνική μουσική. Για ακόμα μια χρονιά έχουμε τη χαρά να συναντήσουμε τόσα πολλά νέα παιδιά τα οποία ασχολούνται με την τέχνη και μοιραστήκανε μαζί μας τη δουλειά τους. Αυτό είναι το σπουδαίο στους αγώνες τέχνης, το να μοιραζόμαστε, να ανταλλάσσουμε και να παρουσιάζουμε ένας τον άλλον τις ανησυχίες μας και τους πειραματισμούς μας πολλές φορές. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν, εμείς σαν ανσάμπλιχο χρώματα, σύμπραξη ορχήστρας και χοροδίας των εκπαιδευτηριών Μαντουλίδη, με τον κύριο Πολυμενέρη και εμένα στην χοροδία, ετοιμάσαμε φέτος ένα αφιέρωμα στο Μάνο Χατζηδάκη. Είναι 30 χρόνια από τον θάνατό του, 30 χρόνια της απουσίας του και θέλαμε να τον τιμήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Μάλιστα, το αφιέρωμα αυτό θα το πάμε και στο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ στη Βενετία. Θα πάμε 11 με 14 Απριλίου, λαμβάνει χώρα στη Βενετία, στο Γέζολο. Και ένα μικρό απόσπασμα, ένα 15 λεπτό κομμάτι από αυτό, παρουσιάσαμε σήμερα στους Αγώνες Τέχνης. Ήταν μια ευκαιρία και τα παιδιά μας να γνωρίσουν τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, του τεράστιου, του γίγαντα Μάνου Χατζηδάκη της ελληνικής μουσικής. Πολλά παιδιά μας είπαν πως ήταν μια αποκάλυψη για αυτά. Η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, η οποία για πολλούς λόγους δυστυχώς τις τελευταίες δεκαετίες δεν ακούγεται ή δεν ακούγεται όσο θα έπρεπε στην Ελλάδα. Λόγους πολλούς, πάρα πολλούς και σημαντικούς. Τους δόθηκε ευκαιρία λοιπόν μέσα από αυτό να έρθουν κοντά σε μερικά διαμάντια αυτού του σπουδαίου συνθέτη και ήταν για μένα πραγματικά μια πολύ όμορφη κουβέντα που άκουσα από αρκετά παιδιά του ότι ήταν μια αποκάλυψη για αυτά. Το να γνωρίσουν ένα συνθέτη τον οποίο έπρεπε να τον ξέρουν από τα μικράτα τους. Είμαστε από τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη και συμμετέχουμε στους αγώνες τέχνης που διοργανώνει το σχολείο μας. Είμαστε στον κλάδο της μουσικής, ορχήστρα και χοροδία δηλαδή. Και κάνουμε αφιέρωμα στο Χατζηδάκη που είναι τα 30 χρόνια από τότε που πέθανε. Με πολύ ωραία τραγούδια, ποιοτικά, που γέμισαν χαρά τους ακροατές μας. Εγώ συμμετείχα και στο θέατρο και στην ορχήστρα και έχω να πω ότι είναι μια μοναδική εμπειρία. Ανεβαίνεις στη σκηνή δηλαδή για πρώτη φορά με ένα έργο που διοργανώνεις για πολλούς μήνες και βλέπεις όλο το χειροκρότημα και όλα να σε χειροκροτάνε και να σου λένε μπράβο για κάτι που προσπαθούσε τόσο καιρό. Δηλαδή το συνέστημα είναι μοναδικό. Οι αγώνες τέχνης για μας είναι πραγματικά μια τρελή εμπειρία και μια αφορμή να είμαστε όλοι μαζί σαν ομάδα. Παιδιά από διαφορετικές τάξεις, από διαφορετικά κτίρια των σχολείων μας και πραγματικά ίσως να μην γνωρίζαμε και αυτά τα παιδιά μέχρι να έρθει η αφορμή των αγώνων τέχνης και να μπούμε στα δύο σχήματα αυτά. Και είμαι σίγουρη ότι και στα υπόλοιπα σχολεία είναι κάτι παρόμοιο και πραγματικά είναι μια μοναδική εμπειρία γιατί πού αλλού μπορείς να γνωρίσεις ένα σωρό άτομα και ένα σωρό άλλα σχολεία οι οποίοι ίσως να μην έρχονται στη Θεσσαλονίκη συχνά και τους βλέπεις να τραγουδάνε, να κάνουν αυτό που τους αρέσει, να παίζουν θέατρο, να διαβάζουν λογοτεχνία. Ανεξαρτήτως των βραβείων, είναι μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία, ενώνει όλους τους μαθητές μεταξύ. Είναι πραγματικά, μπορεί να έχουμε κάνει λίγες πρόβες και να μην βρισκόμαστε σε πολύ καλλιτές να τραγουδήσουμε κάθε φορά, αλλά πάντα το αποτέλεσμα μας δικαιώνει όλους. Είναι η καλύτερη εμπειρία της φετινής μου σχολικής χρονιάς.